με το, τη λήξη του πολέμου στην Αθήνα, ο Κόντογλου θα μου δώσει, θα μου παραδώσει χειρόγραφο τον Πέτρο Καζάς, που η ανάγνωσή του με κατέπληξε. Ήταν κάτι καινούριο. Δεν έμοιαζε με τίποτα από τα δικά μας. Ήταν κάτι που άνοιγε καινούριους δρόμους στη λογοτεχνία μας. Ήταν της μοίρας μου, της μοίρας του βιβλίου του, να είμαι όχι μονάχα ο πρώτος αναγνώστης, αλλά και ο πρώτος εκδότης. Στα 1919 επιστρέφει στο Αϊβαλί και εργάζεται στο γυμνάσιο σαν καθηγητής των Γαλλικών και των Τεχνικών. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή το 1922, πηγαίνει σαν πρόσφυγας πρώτα στη Μυτιλίνη και μετά στην Αθήνα, όπου εργάζεται στο εγκυκλοπαιδικό λεξικό του Ελευθερουδάκη. Στα 1923 επισκέπτεται το Άγιο Όρος και για πρώτη φορά έρχεται σε επαφή με τη βυζαντινή ζωγραφική. Εντυπωσιασμένος αντιγράφει πολλά σχέδια από τις Μονές και γράφει διάφορα κείμενα. Στα χρόνια που ακολούθησαν, εργάστηκε ως συντηρητής εικόνων στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας, στο Μουσείο του Καΐρου και στο Μιστρά. Επίσης δούλεψε σαν αγιογράφος σε διάφορες εκκλησίες της Αττικής και έκανε και την αγιογράφηση του Δημαρχείου της Αθήνας. Ως το θάνατό του έγραψε πολλά μυθιστορήματα, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, μελέτες και δοκίμια και τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών. Ο Φώτης Κόντογλου γεννιέται στο Αϊβαλί, σε μια εποχή που οι Έλληνες της Μικράς Ασίας κυριαρχούν στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Πηγαίνει σε ένα από τα καλύτερα σχολεία της πόλης του, παίρνει γερές βάσεις και εφόδια για το μέλλον του και ζει σε μια κοινωνία όπου ο κόσμος τα βράδια απολαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες και φιλολογικές βραδιές. Σαν παιδί επίσης, περνάει μεγάλο διάστημα κοντά στο θείο του, τον Στέφανο Κόντογλου, που ήταν ηγούμενος στο νησάκι της Αγίας Παρασκευής κοντά στο Αϊβαλί. Ο μικρός Κόντογλου απολαμβάνει τις φυσικές ομορφίες του νησιού και το κατανυχτικό περιβάλλον της Μονής. Και μέσα από όλα αυτά συλλέγει εικόνες, χρώματα και μυρωδιές και διαμορφώνει την προσωπικότητά του. Σίγουρα το περιβάλλον της Μονής από τα παιδικά του χρόνια έπαιξε μεγάλο ρόλο στην αγάπη του για την Ορθοδοξία, την αγιογραφία και τη βυζαντινή τέχνη. Και άλλο τόσο είναι βέβαιο ότι οι αναμνήσεις του από το Αϊβαλί χαράχτηκαν τόσο έντονα στο μυαλό του, τον ακολουθούσαν σε όλη του τη ζωή και έγιναν πηγή έμπνευσης για τα βιβλία του. Φαίνεται όμως ότι ο νεαρός Κόντογλου είχε πολλές καλλιτεχνικές ανησυχίες. Γι' αυτό το λόγο και αποφάσισε να ταξιδέψει στο Παρίσι, σε μια πόλη όπου είχαν συγκεντρωθεί πολλοί νέοι καλλιτέχνες, συζητούσαν και ανταλλάσσανε γνώμες για τα έργα τους. Στη ζωγραφική τότε κυριαρχούσε ο Ιμπρεσιονισμός, το καλλιτεχνικό κίνημα που πίστευε ότι οι ζωγράφοι πρέπει να χρησιμοποιούν στους πίνακές τους έντονες πινελιές και φωτεινά χρώματα. Ο Κόντογλου στο Παρίσι μελετάει τον Ιμπρεσιονισμό, όπως και άλλα καλλιτεχνικά ρεύματα. Δεν φαίνεται όμως να επηρεάζεται ουσιαστικά από όλα αυτά. Αντίθετα, επηρεάζεται βαθύτατα από το ταξίδι του στο Άγιο Όρος. Αγαπάει με πάθος τη βυζαντινή τέχνη και αφοσιώνεται σε αυτήν ως το θάνατό του. Βέβαια, το ταξίδι του Κόντογλου στο Άγιο Όρος το 1923, ένα χρόνο μετά τη μικρασιατική καταστροφή, δεν έχει να κάνει μόνο με τη μελέτη της βυζαντινής τέχνης. Ο ζωγράφος εκείνη την περίοδο, ζώντας την ερήμωση και την καταστροφή της αγαπημένης του πατρίδας, βρίσκει καταφύγιο στο Άγιο Όρος και Παρηγοριά. Όταν επιστρέψει στην Αθήνα,
ο Κόντογλου θα συναναστραφεί με σημαντικούς διανοούμενους και πνευματικούς ανθρώπους που έχουν τις ίδιες αναζητήσεις με αυτόν, αναζητήσεις που επιβάλλει η ίδια τους η εποχή. Στη δεκαετία του 30, στην Ελλάδα υπάρχει ένα κλίμα αστάθειας κοινωνικής και πολιτικής που αναγκάζει τους διανοούμενους να αναζητήσουν στηρίγματα στην παράδοση για να μπορέσει το έθνος να επιβιώσει. Ο Κόντογλου γίνεται πρωτοστάτης αυτή την επιστροφή στην παράδοση. Εξυμνεί τη λαϊκή τέχνη και τη βυζαντινή αγιογραφία και όλο του το έργο διαποτίζεται από την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ακόμα και μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ως το θάνατό του, τη δεκαετία του 60, ο Κόντογλου δεν θα σταματήσει να αποτυπώνει αυτή την κληρονομιά μας στη ζωγραφική και στη λογοτεχνία του και να αναζητάει την ελληνικότητα. Η παράδοση είναι βάθρο και δύναμη για τον τεχνίτη. Μάλιστα τέτοιου παράδοση σαν τη δική μας. Όσο για την παγκόσμια συνείδηση, είναι ένα πράγμα και μια λέξη που μαγεύει τους νέους, γιατί κολακεύει τη φιλοδοξία τους. Μα όταν ένας συγγραφέας ή γενικά ένας τεχνίτης βρει πνευματική τροφή στη δική του την παράδοση και μπορέσει και την κάνει αυτή την παράδοση αίμα και δύναμη, τότε είτε θέλει είτε δεν θέλει γίνεται εργάτης γνήσιος και όχι κούφιος της παγκόσμιας συνείδησης. Από πολύ νωρίς ο Φώτης Κόντογλου αγάπησε την ελληνική παράδοση, έτσι που σε όλο του το έργο είναι φανερές οι επιδράσεις από τη λαϊκή τέχνη και τη βυζαντινή ζωγραφική. Επίσης είναι αυτός που κατάφερε να συνδυάσει στο έργο του τους κανόνες της βυζαντινής τέχνης με θέματα και μορφές από διάφορες περιόδους της ιστορίας μας. Με άλλα λόγια, εμπλούτησε την αγιογραφία με καινούρια δεδομένα, έτσι που μέσα από τους πίνακές του συναντήθηκαν μορφές από τη μυθολογία, την αρχαιότητα και τη βυζαντινή εποχή με πρόσωπα της σύγχρονης ιστορίας μας. Και όλα αυτά κάτω από την τεχνοτροπία της βυζαντινής τέχνης, κάνοντας ακόμα και τους σημερινούς θεατές των έργων του να νιώθουν θρησκευτική ευλάβεια, δέος και συγκίνηση μπροστά στους πίνακες και στις στιχογραφίες του. Στα μεγάλα του έργα βέβαια ανήκει η ζωγραφική στους στίχους του Δημαρχείου της Αθήνας, όπου για άλλη μια φορά μορφές από τις διάφορες ιστορικές περιόδους μας μπλέκονται μεταξύ τους, έτσι που να φανερώνει τη συνέχεια του ελληνισμού και της παράδοσής μας. Επίσης, με διάφορους μαθητές του, αναλαμβάνει να γεωγραφήσει διάφορες εκκλησίες, όπως το ναό της Καπνικαρέας, το ναό του Αγίου Ανδρέα, του Αγίου Χαράλαμπου, του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Γεωργίου. Σε όλους αυτούς τους ναούς, ο Κόντογλου αποτυπώνει σκηνές από τη θρησκευτική μας ζωή με μεγάλη παραστατικότητα, έτσι που μπαίνοντας αυτούς τους ναούς, ο επισκέπτης να μεταφέρεται σε έναν άλλο κόσμο και να νιώθει βαθύτατη συγκίνηση μπροστά στο μεγαλείο της Ορθοδοξίας μας. Την ίδια συγκίνηση νιώθει και ο αναγνώστης των βιβλίων του Κόντογλου, που μιλούν για ηρωικές μορφές της ιστορίας μας, για έθιμα και παραδόσεις ξεχασμένες, για τις αναμνήσεις από την αγαπημένη του πατρίδα το Ιβαλί, για τα ταξίδια του και τα πρόσωπα που γνώρισε στη διάρκεια της ζωής του, για την αγιογραφία που αγάπησε, για τη μεγάλη του χριστιανική πίστη. Βιβλία όπως «Η τέχνη του Άθο», «Αδάμαστες ψυχές», «Το Ιβαλί η πατρίδα μου», «Πέδρο Κάζας», «Πονεμένη Ρωμιοσύνη» και πολλά άλλα φανερώνουν το συγγραφικό ταλέντο του και τη μεγάλη του αγάπη για την Ελλάδα και τον πολιτισμό της. «Οι αδάμαστες ψυχές» είναι το δεύτερο βιβλίο στη σειρά που είπαμε. Έχει μέσα ιστορίες από ταξιδευτές και κουρσάρους, όπως ήταν ο Πέδρο Καζάς που είπατε. Βρίσκω έμπνευση σε αυτούς τους ανθρώπους που τους περιφρονά και τους καταδικάζει η κοινωνία
Πρώτα-πρώτα, για αυτή την ίσα-ίσα την απέχθεια που έχει για αυτούς ο κόσμος που θεωρεί τον εαυτό του ενάρετο, ενώ είναι τέτοιος μοναχά από το φόβο του νόμου. Κατά δεύτερο, γιατί οι ιστορίες τους είναι τέτοιες που να τραβάνε σαν μαγνήτη στη φαντασία μου, όπου χαίρεται στη θάλασσα. Τρίτο, γιατί χαίρομαι την αφοβιά τους, που γι' αυτοί μπορούν να σταθούν σαν παράδειγμα για μας, που χάνουμε το θάρρος μας σε κάθε περίσταση της ζωής μας, όπως γράφω και στο βιβλίο τους. Ο Κόντογλου είναι ένας ζωγράφος ξεχωριστός. Δεν κατατάσσεται στους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής ζωγραφικής και είναι βέβαιο ότι διαμόρφωσε ένα δικό του προσωπικό ύφος, με επιδράσεις από την ελληνική και κυρίως τη βυζαντινή παράδοση. Το σημαντικό είναι ότι στο ζωγραφικό και λογοτεχνικό του έργο εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την πολιτιστική μας κληρονομιά. Είχε σπουδαίους μαθητές όπως τον Εγκονόπουλο, τον Τζαρούχη και τον Παπα-Νικολάου. Είναι αυτός που με τα έργα του μας έκανε να αγαπήσουμε τον τόπο μας και τους ανθρώπους του και να γνωρίσουμε την ιστορία μας και το παρελθόν μας, για να μπορέσουμε σαν έθνος, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για την ανθρωπότητα, να πορευτούμε καλύτερα. Στις 27 Ιανουαρίου του 1914 γεννιέται στη χώρα της Άνδρου η Νίκη, δεύτερο παιδί του καπετάνιου Λεωνίδα Καριστινάκη και της Μίνας Πολέμη, που κατάγονταν από οικογένεια εφοπλιστών. Όταν στο 1917 το σπίτι της Άνδρου παίρνει φωτιά, η οικογένεια μετακομίζει στην Αθήνα. Η Νίκη τελειώνει το γυμνάσιο στο Αρσάκιο και στα 16 της χρόνια ξεκινάει προπαρασκευαστικά μαθήματα ζωγραφικής. Το 1931 δίνει εξετάσεις και περνάει στη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου παρακολουθεί μαθήματα κοντά σε σπουδαίους δασκάλους, όπως ο Μαθιόπουλος, ο Αργυρός και ο Παρθένης. Στον τελευταίο χρόνο των σπουδών της, ερωτεύεται τον νεαρό συγγραφέα Δημήτρη Ροδόπουλο, που με το ψευδώνυμο Μηχαραγάτσης έχει μόλις ξεκινήσει μια λαμπρή σταδιοδρομία στη λογοτεχνία. Στα 1935 η Νίκη καταλείπει τις σπουδές της και τον παντρεύεται. Μουσική
Μετά από ένα χρόνο γεννιέται η κόρη του, η Μαρίνα, και η Νίκη τώρα αφοσιώνεται αποκλειστικά στην οικογένειά της. Ζώντας με έναν από τους μεγαλύτερους συγγραφείς μας, η Νίκη Καραγάτση έρχεται σε επαφή με τους σημαντικότερους διανοούμενους και πνευματικούς ανθρώπους της εποχής, τους εκπροσώπους της λεγόμενης γενιάς του 30. Η ίδια άλλωστε, στα χρόνια που φοιτούσε στη Σχολή Καλών Τεχνών, είχε γνωρίσει ζωγράφους, γλύπτες και χαράκτες που έμελε να γίνουν οι μεγάλοι δημιουργοί της δεκαετίας του 50 και του 60 και αυτοί που θα διαμόρφωναν το πνευματικό τοπίο στη χώρα μας. Βέβαια, η Νίκη δεν ακολούθησε τη δική τους καλλιτεχνική πορεία. Οι οικογενειακές της υποχρεώσεις δεν της έδιναν κανένα περιθώριο να ασχοληθεί με τη ζωγραφική που τόσο αγαπούσε. Η ίδια όμως δεν ξέχασε ποτέ τα όνειρά της και πάντα περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να τα κάνει πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν, μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, και καθώς η κόρη της έχει μεγαλώσει και δεν χρειάζεται τόσο τη φροντίδα της, η Νίκη ξεκινάει τη ζωή της με καινούριους στόχους. Αποφασίζει να παρακολουθήσει μαθήματα χαρακτικής στο εργαστήρι του Κεφαλινού. Μετά από μερικούς μήνες όμως τα εγκαταλείπει για να αφοσιωθεί στην αγαπημένη της ζωγραφική. Είναι η εποχή που το σπίτι των Καραγάτσιδων φιλοξενεί καθημερινά σημαντικούς ανθρώπους του πνεύματος. Τα φαγητά και τα γλέντια διαδέχονται σοβαρές συζητήσεις για την πορεία της τέχνης, για την αξία της παράδοσης, για την ανάγκη επιστροφής στις ρίζες. Η Νίκη συναναστρέφεται με όλους αυτούς τους μεγάλους δημιουργούς, οι κουβέντες τους την κάνουν να αγαπήσει